Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε service στον κύβο του Rubik, τον 3x3, δηλαδή πώς μπορούμε να καθαρίσουμε εσωτερικά τον κύβο μας σε περίπτωση που οτιδήποτε εκτός από σκόνη μας έχει πέσει μέσα, αλλά ακόμα και σκόνη. Λοιπόν, για αρχή, μεγάλη προϋπόθεση αποτελεί το να είναι είτε γνήσιος κύβος του Rubik, είτε V-Cube όπως είναι αυτός εδώ πέρα, σε κάθε άλλη περίπτωση αντεδείκνεται γιατί είναι πολύ πιθανό το να σπάσει. Λοιπόν, η διαδικασία με την οποία καταρχάς τον αποσυναρμολογούμε είναι στρέφοντας οποιοδήποτε πλευρά κατά 45 μοίρες και σηκώνοντας πάνω τα κεντρικά του βλάκια. Όπως το βλέπετε, ανοίγει σχετικά απλά. Στην περίπτωση που χρειαστεί παραπάνω δύναμη, δοκιμάστε κατσαβίδι χωρίς όμως να πιέσετε πολύ, γιατί είναι πολύ πιθανό να σπάσει. Αφού αφαιρέσετε κεντρικά από τη μία πλευρά, γυρίστε κάποια άλλη που τις έχετε ήδη αφαιρέσει το ένα. Μετά από λίγο, εντάξει, κάντε την ίδια πάλι διαδικασία, όμως σιγά σιγά θα βγαίνουν από μόνα τους τα κουτάκια. Δηλαδή λιγάκι έτσι όταν τα πατέψετε θα βγουν. Λοιπόν. Και θα σας μείνει ο σκελετός γυμνός. Για αρχή θα πάμε και θα καθαρίσουμε ένα-ένα τα τουβλάκια και μετά το σκελετό, ο οποίος είναι τίοντι λιγάκι πιο δύσκολος. Εγώ θα χρησιμοποιήσω απλώς βαμβάκι και λίγο ενόπνευμα. Εσείς μπορείτε, δεν ξέρω τι έχετε κατά νου, μπορείτε ακόμα και να του βάλετε βαζελίνη, κυρίως αν είναι κανονικός κύβος του Rubik. Αν είναι V-Cube νομίζω πως δεν χρειάζεται, παρ' όλα αυτά δικό σας είναι, ό,τι θέλετε του κάνετε. Παίρνουμε λοιπόν τα κουτάκια και τα καθαρίζουμε ένα-ένα προσεκτικά. Και αφού τελειώσουμε με όλα τα μικρά κουτάκια, μετά προχωράμε στο κεντρικό, για το οποίο μάλλον θα χρειαστούμε μπατονέτες για να το καθαρίσουμε. Και καθαρίζουμε προσεκτικά μέσα όλο το εσωτερικό. Προτείνω ενόπνευμα και όχι νερό ώστε να εξατμιστεί γρήγορα και να μην σκουριάσει. Εντάξει, βέβαια δεν θα πάθει για τίποτα με απλό νερό. Και τώρα που τα έχουμε καθαρίσει όλα, θα πηγαίνουμε στο στάδιο της ξανασυναρμολόγησης. Αφού πρώτα πετάξουμε τις μπατονέτες και τα σχετικά τα οποία χρησιμοποίησαμε και απομακρύνουμε το ενόπνευμα. Όχι ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, για αρχή μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε όλα τα κουτάκια ακριβώς στη θέση τους. Δεν το προτείνω γιατί απλούστατα θα σας βγει η πίστη, μόνο μέχρι να τα βρείτε. Μετά θα σας δείξω πώς μπορείτε να τα ξαναβάλετε στη θέση τους κανονικά. Λοιπόν, για αρχή βάζουμε ένα από τα διπλά κουτάκια ανάμεσα σε άλλα δύο, οποιαδήποτε. Παίρνουμε και δύο γωνίες και τις βάζουμε δίπλα του, χωρίς αναγκαστικά να είναι οι δικές του γωνίες. Αυτό ξέρω ότι ακούγεται λιγάκι παράλογο, παρόλα αυτά έτσι θα γίνει. Και αφού έχουμε βάλει αυτά τα τρία, το πρόβλημα είναι το ότι πολύ εύκολα θα φεύγουνε. Βάζουμε και δύο ακόμα κεντρικά στις άλλες δύο πλευρές. Ώστε να δημιουργηθεί αυτό. Βολεύει ιδιαίτερα να το ακουμπάτε έτσι κάτω και απλώς να το πιέζετε για να ευθυγραμμίζονται τα κουτάκια. Λοιπόν, προσθέτετε άλλες δύο γωνίες. Ξανευθυγραμμίζετε. Κάτω. Και προσθέτετε και το τελευταίο
για αυτή την πλευρά τουλάχιστον. Εντάξει, φαντάζομαι παρατηρείτε ότι δεν είναι και πιο εύκολη διαδικασία εδώ να το ξαναφτιάξετε. Λοιπόν, και αφού το έχετε συμπληρώσει αυτό, ξανά ευθυγραμμίζετε. Έχετε τελειώσει με τη μία πλευρά, σας μένουν οι υπόλοιπες. Συνεχίζετε να συμπληρώνετε με διπλά τουβλάκια τα κεντρικά. Κατά κάποιο τρόπο με τη σειρά που λύνεται τον κύβο του Rubik. Δηλαδή πρώτα τα κεντρικά, μετά δημιουργώντας ένα σταυρό, μετά γωνίες, μετά δεύτερη σειρά. Και τώρα που έχετε φτάσει εδώ πέρα, αφού ευθυγραμμίσουμε ξανά προσεκτικά, προσθέτουμε δύο γωνίες. Τις τοποθετούμε να είναι στο περίπου σωστά. Γυρνάμε μόνο το κεντρικό τουβλάκι κατά 45 μοίρες σε σχέση με τον υπόλοιπο κύβο. Προσθέτουμε ένα ακόμα διπλό τουβλάκι και του κολλάμε τις δύο γωνίες δίπλα. Έτσι ώστε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Και τώρα συνεχίζουμε χτίζοντας. Δηλαδή βάζουμε δύο τουβλάκια διπλά στις δύο πλευρές. Δύο γωνίες. Και το τελευταίο τουβλάκι. Λοιπόν, τώρα ο κύβος ο οποίος έχουμε δημιουργήσει προφανώς είναι ένας κύβος ο οποίος μπορεί να μην λύνεται καν. Γι' αυτό τι κάνουμε. Το λύνουμε μέχρι ενός βασικού σημείου. Δηλαδή αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρομαι είναι αφού ολοκληρώσετε τις δύο πλευρές, αφού δημιουργήσετε τον σταυρό πάνω. Λοιπόν, υπάρχει η περίπτωση να μην μπορέσετε να φτάσετε στο σταυρό. Σε αυτή την περίπτωση απλά βγάλετε και γυρίστε το κουτάκι το οποίο δεν σας μπαίνει σωστά και συνεχίστε κανονικά σε να μην συμβαίνει τίποτα. Αφού φτιάξετε και το σταυρό και τον ευθυγραμμίσετε, μετά κοιτάζετε κατά πόσον τα κουτάκια έχουν μπει, μπορούν να μπουν στις σωστές θέσεις. Δηλαδή, αυτή η γωνία είναι σε σωστή θέση, αυτή η γωνία είναι σε σωστή θέση, αυτές οι δύο γωνίες είναι σε λάθος θέση. Έτσι παίρνετε τις γωνίες, τους ανταλλάζετε θέση. Γενικά βάζετε όλες τις γωνίες στη σωστή τους θέση. Τώρα παρατηρούμε το ότι είναι δύο γωνίες γυρισμένες λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, αν χρησιμοποιήσω τον τυπικό αλγόριθμο, θα μου βγει σωστά. Παρ' όλα αυτά, σας προτείνω απλώς να τις ευθυγραμμίσετε με το χέρι. Απλά για να γλιτώσετε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος και πρέπει να τον ξαναλύνετε πάλι από την αρχή. Και ο κύβος μας είναι έτοιμος, μόνο που πλέον είναι καθαρισμένος στο εσωτερικό του. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.